Ναι. Παίξε Ζεσού, όλα σου τα στοιχήματα, στο www.imaster.com.cy. Ο Μάριο Φελγέιρας είναι αυτός που βλέπετε. Χωλαίνοντας ανεβαίνει στην εξέδρα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είχαμε δώσει στο pre-game και το στιγμιότυπο που αποχωρούσε από το ζέσταμα. Ήταν υγιής όταν ήρθε εδώ ο άνθρωπος και αντιμετώπισε το πρόβλημα τραυματισμού στη συνέχεια. Εδώ πάει να γίνει το λάθος και το 1-0, όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, corner. Ο Δημητρίου νομίζω ακούμπησε την μπάλα και της άλλαξε την πορεία. Εδώ από την κάθετη πάσα χτύπησε η μπάλα σε αντίπαλο και χάθηκε η ευκαιρία στην συνέχεια. Ο Περέιρα θα γυρίσει την σέντρα απέναντι, βγαίνει ο Δημητρίου. Έχασε την μπάλα πέφτοντας και στη συνέχεια με δεύτερη προσπάθεια έγινε κατοχός της. Τον οποίο επιστράτευσαν. Εδώ δεν υπάρχει offside. Βγαίνει ο τερματοφύλακας Γκρέμς και αποκλούει μπροστά από τον Τούρις. Ο Εγκλέζου θα στείλει τη σέντρα στην περιοχή. Ευκαιρία για την ανόρθωση. Μπάλα φεύγει έξω ο Ρούπεν Ράγιος. Στρούνα. Σέντρα, η κεφαλιά από τον Τούρις αποκρούει. Ο Γκρέμσλ, μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Δείτε την κίνηση του Τούρις στο ύψος του πέναλτι. Ανεβαίνει μόνος εντελώς. Κάνει την κεφαλιά, αντιδρά. Ο Γκρέμσλ αποκρούει. Πέρασε η μπάλα, έφτασε στον Σισε παρά την προσπάθεια του Γκεμπόρ. Νέα σέντρα για τον Τούρις. Περνάει πάρα μπροστά παράλληλα από την εστία και καταλήγει out. Γκεμπόρ, Ζάτλ, Ασαμούα, Παυλόφ. Σκάψε ωραία για τον Ασαμούα. Ευκαιρία για την δόξα πήγε για το πλασέ πάνω στον Δημητρίου. Τελεί ο Ράγιος. Έγινε η κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω από τον Ντουγκλάο. Θα γυρίσει πίσω στον Τίνκου. Πρώτος στην μπάλα ο Ντουγκλάο. Ο Τούρις, ο Στρούνα, άλλαξε γρήγορα η μπάλα. Ο Ράγιος τώρα, έχοντας βοήθεια από τον Στρούνα, θα κρατήσει ο ίδιος και θα κάνει το σούτ. Αποκρούει ο Γκρέμσλ. Πυκτική ενέργεια από τον Ρούπεν Ράγιος. Αναγκάζει τον Γκρέμσλ να στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Εσείς εδώ δείτε τι έκανε. Δίνει βοήθεια ο Στρούνα. Φεύγει από την άλλη πλευρά, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει το δυνατό σουτ, αποκρούει σε κόρνερ ο Γκρέμσλ. Εγκλέζου, Κάτσαρ, παλιά στην περιοχή, ο Ικεπόρ έχει ευκαιρία, αποκρούει ο Γκρέμσλ. Να λοιπόν που είχε τη φάση για να βάλει τον κόλ η ανόρθωση. Εδώ ξανά δείτε τον Ικεπόρ, σταματάει υποδειγματικά την μπάλα στην περιοχή, προλαβαίνει, αλλά προλαβαίνει και ο Γκρέμσλ να του κλείσει τον δρόμο. Ο Ντούρις έχει μείνει ψηλά, οι υπόλοιποι της ανόρθωσης έχουν γυρίσει. Εκτέλεσε ο Παπαφώτης. Έπεσε ο Δημητρίου και παραχώρησε το κόρνερ. Δεν προλάβει ο Σισε. Ο Περέιρα θα στείλει την σέντρα στην περιοχή. Προλαβαίνει ο Σίλτερφελτ και παραχωρεί. Κόρνερ. Ντουγκλάο. Σισε. Έτοιμος για την σέντρα. Συρτά θα πάει πάλα ο Τούρις, βάζει το αριστερό πόδι. Υπάρχει κόρνερ στο μαρκάρισμα του Μητρέα. Η Κεμπόρ κάθετα κινείται. Έκανε και το σουτ κόντρα, η μπάλα σε παίκτη της δόξας και κατέληξε κόρνερ. Και πάλι ο Ράγιος. Ψηλά ο Μητρέα. Σουτ από τον Στρούνα, εκπληκτικό, η μπάλα πάνω από την εστία. Εντυπωσιακή προσπάθεια με το βολέ του δεξιού πιστοφύλακα της ανόρθωσης. Ανεβαίνει ψηλά ο Μητρέα, δίνει ύψος την μπάλα, έρχεται ο Στρούνα και κάνει ένα γεμάτο δυνατό σουτ, όμως η μπάλα φεύγει λίγο πάνω από το δοκάρι του Γκρέμς. Έλα, Αντρέα. Ντάνιελ Πράνιτς, θα είναι δεύτερη αλλαγή του Ρόνι Λέβη, θα βγει εκτός ο Σεκού Σισε. Δίπλα του ο Βίκτορ. Πράνιτς και πάλι, έρχεται βοήθεια από τον Στρούνα. Ράγιος. Το πλασέ, ο Γκρέμσλ ύπταται και αποκρούει. Η φάση συνεχίζεται με την ανόρθωση και τον Μικέλ Τάντζε. Ο Ικιεπόρ θα στείλει απέναντι. Ο Πράνιτς, νέο σουτ, ο Γκρέμσλ με γροθιές απομακρύνει. Επιμένει η ανόρθωση με τον Ικιεπόρ. Εδώ στο πλασέ του Ράγιος. Πέφτει και αποκρούει, συνεχίζεται η φάση. Ο Πράνιτς στην συνέχεια. Ράγιος εκτελεί, κεφαλιά από τον Βίκτορ, η μπάλα φεύγει έξω.
Και αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και το ξεπέρασε. Η δόξα τώρα στο προσκήνιο. Ασαμόα θα κάνει την κεφαλιά, ο Δημητρίου θα κερδίσει την μπάλα. Δημητρίου με γροθιά θα στείλει την μπάλα σε νέο κόρνερ. Εάν θα κάνει αυτή την αλλαγή θα βγάλει είτε τον Νόσα Γκεμπόρ είτε τον Ζωά Βίκτορ. Τώρα φωνάζει κοντά του τον Κατσαράβα, αλλά έχοντας περάσει το 20 λεπτό ήταν και ο λόγος που ενδεχομένως να μην έκανε και νωρίτερα αυτή την αλλαγή, δηλαδή να βάλει ένα ακόμη παίχτη στην επίθεση. Ο Τούρης πάντως έχει ευκαιρία εδώ για τον γκολ, είναι το 1-0 για την ανόρθωση. 1-0 λοιπόν με τον Μικελτάτσε, με συγχωρείτε, στο 82ο λεπτό. Εδώ από την πάσα του Πράνιτς βγήκε ο Γκρέμς στην κατάλληλη στιγμή, τον πλάσαρε. Εκπληκτική πράγματι η ασίστ από τον Ντάνιελ Πράνιτς. Ο Μικελτάντζε ολοκληρώνει την φάση και σημειώνει το 1-0. Κατσαράβα, το 1-2 με τον Ράγιος. Το γύρισμα και πάλι ευκαιρία για την ανόρθωση με το δεξί ο Ράγιος το σουτ. Κόντραρε η μπάλα, το σούτ από τον Βίκτορ έξω. Εντυπωσιακή φάση που ξεκίνησε από έναν γρήγορο συνδυασμό των παικτών της ανόρθωσης. Θα το δούμε από το ξεκίνημα. Κατσαράβα, γίνεται το 1-2. Ο Ράγιος έχει ευκαιρία. Το σούτ στη συνέχεια από τον Βίκτορ. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίκτες παίζουν εδώ.